Την προσφυλή τακτική της κακής νομοθέτησης της κυβέρνησης επιβεβαιώνει το νομοσχέδιο αυτό, τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Χρήστος Γκόγκας στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιριών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της ΕΣΥΠ ΑΕ, δηλαδή του Υπερταμείου. Ως υπεύθυνος του τομέα υποδομών και μεταφορών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ο κύριος Γκόγκας αναφέρθηκε στις διατάξεις που αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς του και ιδιαίτερα στην άρνηση της κυβέρνησης να εφαρμόσει τις γνωστές αποφάσεις του 2022 του Συμβουλίου της Επικρατείας για την άμεση επιστροφή των μετοχών της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ από το Υπερταμείο, δηλαδή από την ΕΣΥΠ στο ελληνικό δημόσιο, γεγονός που, όπως τόνισε, αποδεικνύει την υποκριτική στάνση της Νέας Δημοκρατίας, που ως αξιωματική αντιπολίτευση καταψήφισε τη σύσταση του Υπερταμείου, όπως και το ΠΑΣΟΚ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τη σύστασή του, ενώ ως κυβέρνηση όχι μόνο διατήρησε άφικτο το Υπερταμείο, αλλά ενίσχυσε και ενισχύει το ρόλο του. Αυτή η θεσμοθέτηση, όπως και η άρνηση της κυβέρνησης να εφαρμόσει τις γνωστές αποφάσεις 190 και 191 του 2022 του Συμβουλίου της Επικρατείας για την άμεση επιστροφή των μετοχών της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ από το Υπερταμείο, δηλαδή από την ΕΣΥΠ στο ελληνικό δημόσιο, αποδεικνύει την υποκριτική στάση της Νέας Δημοκρατίας ως αξιωματική αντιπολίτευση όταν καταψήφισε τη σύσταση του Υπερταμείου, όπως και εμείς το είχαμε καταψηφίσει, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τη σύστασή του. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση όχι μόνο διατήρησε άθικτο το Υπερταμείο, αλλά ενίσχυσε και ενισχύει το ρόλο του. Αναφέρθηκε σε όλα αυτά αναλυτικά ο εισηγητής μας, ο κ. Σκανδαλίδης, όπως και στο σύνολο του νομοσχεδίου. Με το σημερινό νομοσχέδιο θεσπίζονται διατάξεις για να μην λογοδοτεί κανείς. Στο δεύτερο και τρίτο μέρος του νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα για την αξιολόγηση της έναντι του δημοσίου φερεγγιότητας και επιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων. Υπάρχει όμως θέμα ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων των πολιτών, ενώ φαίνεται ότι η κυβέρνηση με τις επιλογές της αγνοεί τις πραγματικές ανάγκες και την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Θα περιοριστώ στις διατάξεις του τέταρτου κεφαλαίου του πρώτου μέρους, στις ρυθμίσεις για τις λοιπές θυγατρικές της ΕΣΥΠ ΑΕ. Με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 30 και 31 για τις προσλήψεις προσωπικού, κατά παρέκκληση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας και με πρόβλεψη μάλιστα συνέντευξης, διαδικασίες που χαλαρώνουν και πρακτικά παρακάμπτουν τον έλεγχο από τον ΑΣΕΠ, προκύπτουν ζητήματα όπως ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια νέα γενιά εργαζομένων με χαμηλότερα εργασιακά δικαιώματα και εργαζομένους δύο ταχυτήτων. Η μείωση του παλιού προσωπικού και η διατήρηση του νέου οδηγεί στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Επίσης, δεν υπάρχει καμιά διασφάλιση ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα είναι πλήρους απασχόλησης. Ο κύριος Γκόγκας υπογράμμισε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ότι προβλέπεται ενιαίο μισθολόγιο για τους εργαζόμενους, αλλά ελεύθερη πολιτική και επιλογή αμοιβών για γενικούς διευθυντές και διευθυντές, αμοιβές που διευρύνονται και αναρωτήθηκε για το εργασιακό αξιοκρατικό καθεστώς. Κλείνοντας, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής καταψηφίζει το νομοσχέδιο επί της αρχής, ψηφίζοντας ωστόσο διατάξεις θετικές, όπως και τα οικονομικά μέτρα της τροπολογίας που κατατέθηκε, αφού το ΠΑΣΟΚ δεν λέει όχι σε ό,τι ανακουφίζει τους πολίτες, ασκώντας κριτική για το σύνολο των μέτρων, όπως εξαγγέλθηκαν και για αυτά που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι διατάξεις που τα διαλύουν όλα. Εργασιακά δικαιώματα, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μισθούς, διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις και οι αντιδράσεις των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ είναι δικαιολογημένες. Οι δε εξηγήσεις του Υπουργού Μεταφορών δεν καθησυχάζουν κανένα. Και κλείνω με το άρθρο 42 για την επέκταση κατά ένα χρόνο των συμβάσεων ανάθεσης έργου αστικών συγκοινωνιών από τον ΟΑΣΑ και τον ΟΑΣΤ στα ΚΤΕΛ, Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα πρόσθετο έργο κατά 25% σε γραμμές, δρομολόγια και χιλιόμετρα απευθείας και χωρίς κανένα διαγωνισμό. Μια διαδικασία που ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ με την ανάθεση δρομολογίων στα ΚΤΕΛ στη Θεσσαλονίκη και συνεχίστηκε με τη Νέα Δημοκρατία.
Η διάταξη αυτή επανανομοθετείται αυτούσια με την προσθήκη ότι εφαρμόζεται κατά παρέκκληση κάθε άλλη διάταξη. Είχε νομοθετηθεί με το άρθρο 75 του νόμου 49-49 του 22 τον Ιούλιο και είχε καταψηφιστεί από εμάς, αφού αποτελεί μια διαδικασία έμεσης ιδιωτικοποίησης του έργου των αστικών συγκοινωνιών που προωθήθηκε με αφορμή την πανδημία και επεκτείνεται χωρίς όμως διαγωνισμούς. Επανανομοθετείται προφανώς επειδή το ελεγκτικό συνέδριο έκρινε ότι δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι του κατεπήγοντος και των έκτακτων συνθήκων. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί όμως φιάσκο για την κυβέρνηση που, αφού πρώτα υποστήριξε ότι ο κορονοϊός δεν κολλάει από το συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ανέθεσε ύστερα έργο στα κτέλ με τη γνωστή διαδικασία. Δεν προχώρησε σε επαρκή μίσθωση λεωφορείων από τον ΟΑΣΑ, παρά τον προβληματικό διαγωνισμό των 300 λεωφορείων. Πάμε στον τέταρτο χρόνο και ακόμα δεν προχώρησε η αγορά των νέων λεωφορείων. Δεν δίνονται χρήματα για ανταλλακτικά ώστε να μπουν σε κυκλοφορία τα λεωφορεία του οργανισμού που είναι αραγμένα στα μηχανοστάσια. Ζητήματα για τα οποία είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση. Ο κύριος Καραμαλής μίλησε το πρωί για παροχή έργου με πολύ μικρότερο κόστος από τα κτέλ. Ποιο έργο προσφέρουν? Με μη κατάλληλα λεωφορεία για την απαιτούμενη ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών στις αστικές συγκοινωνίες? Γιατί μας προειδιάζει ο κύριος Υπουργός? Ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης για το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών? Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταψηφίζουμε αυτό το νομοσχέδιο επί της αρχής. Θα ψηφίσουμε διατάξεις που συμφωνούμε, αλλά και τα οικονομικά μέτρα της τροπολογίας, αφού δεν λέμε όχι σε ό,τι ανακουφίζει τους πολίτες, άσχετα από τη σκληρή κριτική και για το σύνολο των μέτρων, όπως αυτά εξαγγέλθηκαν, και για μέτρα που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Και θα αναφέρω χαρακτηριστικά τους αγρότες συνταξιούχους με τις πενιχρές συντάξεις των 330 έως 360 ευρώ, αλλά και τον πρωτογενή τομέα που είναι για μια ακόμα φορά ρηγμένος, αφού παίρνει μόλις 150 εκατομμύρια από τα 5,5 δις που εξαγγέλθηκαν, ποσό που δεν καλύπτει με τίποτα τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ευχαριστώ πολύ.